Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω φιλοξενούμενο σήμερα στο κανάλι 4 τον κύριο Νότι Μαριά, ο οποίος είναι καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστημονικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Κύριε Μαριά, ξεκινάμε τη συζήτηση αυτή επαφορμής της έκδοσης του νέου σας βιβλίου με τον τίτλο «Το Μνημόνιο της Χρεοκοπίας και ο άλλος δρόμος», πειραματόζων η Ελλάς, ένας αρκετά ενδιαφέρον τίτλος με πολλά μηνύματα, το οποίο βιβλίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Λιβάνι. Θέλω καταρχήν ξεκινώντας να μας πείτε δύο λόγια για το γιατί γράψατε το συγκεκριμένο βιβλίο και θα προχωρήσουμε σε μια ευρύτερη συζήτηση για τα μηνύματα που μπορούμε να πάρουμε μέσα από αυτό. Κοιτάξτε, φαίνεται και από τον τίτλο «Το μνημόνιο της χρεοκοπίας», με την έννοια ότι επιβλήθη στην Ελλάδα ένα μνημόνιο στον ελληνικό λαό. Πάρθηκαν μέτρα, όπως ξέρετε, σκληρά, μείωση του βιωτικού επίπεδου, μειώθηκαν μισθοί, συντάξεις. Και στο τέλος έχουμε οδηγηθεί στην πράξη στην χρεοκοπία. Δεν πέτυχε αυτό το πείραμα που έγινε, γιατί πρόκειται για πείραμα και συνδέεται με τον υπότιτλο «Πειραματόζων η Ελλάς». Η Ελλάδα επιλέχθηκε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, ως χώρος στον οποίο δίνεται μία μάχη ανάμεσα στον ελληνικό λαό και στους δανειστές. Οι δανειστές, οι διεθνείς δανειστές, θέλουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους και θέλουν να μας εξαναγκάσουν να πληρώσουμε τα δημόσια δάνεια, τα οποία όμως, όπως θα δείτε και μέσα στο βιβλίο, τα περισσότερα από αυτά είναι επονίδιστα, είναι απεχθή, είναι παράνομα. Επομένως εδώ δίνεται μια μάχη αν εμείς ως ελληνικός λαός θα αρνηθούμε να πληρώσουμε αυτά τα δάνεια, να πληρώσουμε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, το δημόσιο χρέος επί του πρακτέου, ή θα αποδεχθούμε τους όρους που επιβάλλουν οι δανειστές, που είναι μέσα από το μνημόνιο, με σκληρή πολιτική, με υποχρέωση να πουλήσει η Ελλάδα και να ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία, να μετατραπεί η χώρα μας, όπως έχει μετατραπεί πλέον, σε ένα προτεκτοράτο, σε μια χώρα, μια νέα αποικία ουσιαστικά των Γάλλων και των Γερμανών. Αυτά είναι. Από εκεί πέρα υπάρχει και ο άλλος δρόμος, γιατί δεν είναι μονόδρομος το μνημόνιο. Υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει έξοδος από την κρίση, έξοδος από την κρίση χρέους και μια άλλη Ελλάδα την οποία μπορούμε όχι μόνο να ανηρευτούμε αλλά και να οικοδομήσουμε. Θα περάσουμε και στο τραγικό νόημα που κρύβεται στον τίτλο αυτό, αλλά και στο αισιόδοξο. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Μαριά, ο Στρος-Καν, ακούσαμε τον Στρος-Καν λίγο πριν την περίφημη πτώση του, να λέει πως το μνημόνιο είναι το φάρμακο που παίρνει ο ασθενής για να γίνει καλά. Σήμερα, μιλώντας για το μνημόνιο, δεν τίθεται πλέον θέμα αν πέτυχε ή αν απέτυχε. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτός ο εντός εισαγωγικών θάνατος της οικονομίας της χώρας μας, πού στοχεύει, πώς μεθοδεύεται και ποιοι ωφελούνται? Κοιτάξτε, το μνημόνιο απέτυχε με βάση αυτά τα οποία προπαγάνδισαν όσοι το ήθελαν, ότι δήθεν θα έβγαζε την Ελλάδα στις αγορές, ότι θα μπορούσε η οικονομία να κινηθεί, ότι θα μπορούσε σιγά σιγά να πληρώνεται το χρέος, ότι θα μειωνόταν τα ελλείμματα. Όμως πέτυχε τους πραγματικούς στόχους που είχαν οι δανειστές. Τι δηλαδή ήθελαν οι δανειστές? Οι δανειστές, όχι μόνο στην περίπτωση της Ελλάδος, σε όλες τις περιπτώσεις που μπήκε το Δέλτα Νιτάφ σε κάποια κράτη, ήθελαν και επιθυμούσαν την υπερχρέωση του κράτους. Γιατί όταν θα υπάρξει υπερχρέωση του κράτους, θα αναγκαστεί στην πορεία το συγκεκριμένο κράτος να πουλήσει πάρα πολύ φθηνά, να ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία του και όλες τις επιχειρήσεις. Είχα την ευκαιρία να βρεθώ το 2001, το Μάρτιο, στην Κορέα. Μια επίσκεψη με άλλους συναδέλφους που ήμασταν τότε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ, όπου έκανα μια ηφηγεσία. Και μας εξήγησαν εκεί οι Κορεάτες τι είχε συμβεί με το Δέλτα Νιτάφ, το οποίο μπήκε μέσα και σε λίγο χρονικό διάστημα όλες οι σημαντικές εταιρείες κορεατικές εξαγοράστηκαν αντί πινακίου φακής από τους Αμερικανούς. Επομένως ο στόχος
και εκεί και στις υπόλοιπες χώρες είναι να μπουν μέσα οι δανειστές, να μπουν μεγάλες επιχειρήσεις, να μπουν τράπεζες και να εξαγοράσουν οτιδήποτε υπάρχει. Πάρα πολύ φθηνά όμως, όχι στην τιμή του. Άρα πέτυχε να υπερχρεώσει την Ελλάδα, να τη φέρει σε αυτή τη δύσκολη θέση και να μας έχει τώρα με το περίστροφο στον κρόταφο και να λέει ή θα ξεπουλήσετε δημόσια περιουσία 50 δις ή θα κάνετε αυτά που λένε οι δανειστές ή το πρόγραμμα Ήλιος, το περίφημο που το ακούσατε με τα φωτοβολταϊκά. Μάλιστα. Όπου στην Ελλάδα θα παράγουμε ηλιακή ενέργεια με φωτοβολταϊκά, η οποία όμως θα πηγαίνει απευθείας στη Γερμανία. Στη Γερμανία, αυτό που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, αυτό λοιπόν, προσέξτε, έχει κάποιο κέρδος θα έχει για την Ελλάδα. Δηλαδή, θα τους δώσουμε τον ήλιο μας. Αυτό ήθελε ο κύριος Σόιμπλε, ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν θέλουμε τον ήλιο, το δικό σας είπε ο Γερμανός. Και αυτό όμως θα έδινε, υποτίθεται, κάποια κέρδη στην Ελλάδα. Κύριε Μαγιά, αυτό λοιπόν, προσέξτε, τα 15 δις που είναι να εισπράξουμε μέσω της συμφωνίας της τελευταίας που λένε ότι είναι σημαντική, της 26ης Οκτωβρίου. Μάλιστα. Αυτά τα 15 δις η Ελλάδα θα τα δώσει απευθείας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για να σωθεί η Ελλάδα. Δηλαδή, ό,τι είναι να εισπράξουμε από αυτό το περίφημο πρόγραμμα, θα το δώσουμε στο Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διάσωσης, που ο μεγαλύτερος μέτοχος είναι η Γερμανία. Μάλιστα. Άρα θέλω να μου πείτε, η οικονομική δολοφόνη πίσω από αυτή την προσπάθεια να μας πείσουν ότι η Ελλάδα οφείλει και ότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα και ότι δεν έχει τους πόρους επιβίωσης, ποιοι είναι? Είναι μόνο η Γερμανία? Εντάξτε, είναι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό είναι που παίζει όλο το παιχνίδι στις αγορές. Από εκεί και πέρα, εξειδικευμένα, πρέπει να δούμε σε ποιους χρωστάει η Ελλάδα και ποιοι έχουν ενδιαφέροντα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και γεωπολιτικά. Παρότι το δημόσιο χρέος για το ελληνικό αφορά κυρίως την Ευρωζώνη, βλέπετε ότι παίζουν ρόλο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δείτε όμως πρακτικά, οι αμερικανικές τράπεζες που έχουν ελληνικό χρέος, έχουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, είναι λίγες. Και το ποσό αυτό δεν είναι σημαντικό. Παρά τα αυτά όμως οι Αμερικανοί παίζουν ρόλο, γιατί στρατηγικά υπάρχουν οι Αμερικανοί στην Ελλάδα, υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη και μάλιστα μέσω του Δέλτα Νιτάφ έχουν βάλει πόδι σε όλη την Ευρωζώνη. Συμφωνείτε με την άποψη ότι η Αμερική χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως αδύναμο κρίκο για να βάλει πόδι, όπως είπατε, στην Ευρώπη? Και κατά πόσο εφαρμόζεται σήμερα οικονομική θεωρία, πρακτική του Φρίντμαν που έκανε και άλλες χώρες να έρθουν σε αντίστοιχο μοντέλο προσαρμογών? Mm-hmm. Και εδώ η λέξη προσαρμογή είναι λέξη κλειδί. Ναι. Ας σας πω το εξής. Η Ελλάδα, το δημόσιο χρέος, το ελληνικό κυρίως, το κατέχουν γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Επομένως, αυτοί είχαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πώς θα μπορέσουν να πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Όλη η αγωνία των δανειστών, πριν μπούμε στο μνημόνιο, αλλά και τώρα, είναι πώς δεν θα χάσουν τα λεφτά τους. Επομένως, με βάση αυτή την συλλογιστική, ενεργούν και οι κυβερνήσεις και η Ευρωζώνη και πιέζουν εδώ τη χώρα μας στα ζητήματα αυτά. Άρα από εκεί και πέρα, πράγματι, το Δέλτα Νιτάφ είναι ένας μηχανισμός μέσα από τον οποίο διασφαλίζονται οι δανειστές. Άλλοι δανειστές είναι στην Αργεντινή, άλλοι ήταν στην Κορέα, άλλοι είναι εδώ. Όμως είναι ένα συλλογικό όργανο διασφάλισης των δανειστών. Και πίσω από το Δέλτα Νιτάφ υπάρχει μια κυρίαρχη θεωρία, όπως την είπατε, ο νέος φιλελευθερισμός του Μίλτον Φρίντμαν, ο οποίος έχει ως άποψη ότι τα πάντα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Και στη βάση αυτή, εάν έχει ένα κράτος μια τεράστια δημόσια περιουσία, αυτή πρέπει αντί πινακίου φακής να ξεπουληθεί στους ιδιώτες, διότι υποτίθεται ότι μόνο οι ιδιώτες, μόνο η αγορά, οι αγορές μάλλον, μπορούν να βοηθήσουν την ανόρθωση της οικονομίας. Και ταυτόχρονα πιστεύει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα, δεν πρέπει να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, αλλά ο κάθε εργαζόμενος να διαπραγματεύεται μόνος του με τον εργοδότη, ούτως ώστε τα ημερομίσθια να είναι αρκετά χαμηλά. Αυτή είναι λίγος πολύ η συλλογιστική που έχει η σχολή του Σικάγο, την εφάρμοσε στην Χιλή, την εφάρμοσε σε διάφορες περιοχές και φυσικά όλα αυτά πήραν μια ταμπέλα και ονομάζονται συνένεση της Ουάσιγκτον. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μείγμα πολιτικής που οφείλουν όλα τα κράτη να ακολουθούν αν θέλουν να πάρουν δάνεια από το Δέλτα Νιτάφ ή από την από άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Αν δεν ακολουθείς αυτή τη συνταγή, δεν παίρνεις δάνεια από κανέναν. Μάλιστα. Άρα, κύριε Μαριά, πώς
μεθοδεύεται ένα τέτοιο σχέδιο, θέλω να μας εξηγήσετε, και πώς μεθοδεύονται στη συνέχεια οι κερδοσκοπικές επιθέσεις. Ναι. Επομένως, εδώ η Ελλάδα, λόγω του μεγάλου δημοσίου χρέους, προφανώς ήταν ο αδύναμος κρίκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Ευρωζώνης. Δηλαδή ήταν ο χώρος από τον οποίο θα μπορούσαν να διεισδύσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να παίξουν ένα ρόλο μέσα στην ίδια την Ευρωζώνη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει ένας ανταγωνισμός μεταξύ ευρώ και δολαρίου. Επομένως πρόκειται για ένα παγκόσμιο πόλεμο. Απλά είναι νομισματικός ο πόλεμος. Δολάριο, ευρώ, το γουάν το κινέζικο, υπάρχει το γεν το ιαπωνέζικο. Όλοι αυτοί δίνουν μια μάχη αυτή τη στιγμή. Μάχη επικράτησης ή μάχη για την πρώτη θέση, η οποία είναι μόνο μία. Κοιτάξτε, ο καθένας από αυτούς και κάθε οικονομία θέλει να επικρατήσει. Το αν θέλει να επικρατήσει συντρίβοντας τους άλλους, ένα ζήτημα, γιατί όταν συντρίψει και τις άλλες οικονομίες δεν θα έχει δυνατότητα να κερδίζει από τις άλλες οικονομίες. Εγώ νομίζω θέλει να εγκαθιδρύσει μια πρωτοκαθεδρία. Την πρωτοκαθεδρία την είχε το δολάριο, ήταν ένα νόμισμα αποθεματικό. Όλοι είχαν τις αποταμιεύσεις τους, οι κεντρικές τράπεζες, σε δολάρια, σε αμερικανικά ομόλογα κλπ. Ξαφνικά εμφανίζεται ένα άλλο νόμισμα το οποίο διεκδικεί να παίξει ένα ρόλο. Πίσω του αυτό το νόμισμα έχει μια μεγάλη αγορά, που είναι η πρώην ΕΟΚ. Έχει δυνάμεις εξαγωγικές, κυρίως στη Γερμανία αλλά και τη Γαλλία. Επομένως παίζει ένα παιχνίδι στην παγκόσμια σκακέρα. Υπάρχουν οι αντίπαλοι των ΗΠΑ. Δεν θέλουν κάποιοι να έχουν, ας πούμε, δολάρια ως απόθεμα. Αυτοί είναι Άραβες που είναι σε σύγκρουση ενδεχόμενα με τις ΗΠΑ. Είναι οι Κινέζοι. Επομένως αναζητούν κάποιο άλλο νόμισμα αποθεματικό, να το βάλουν δηλαδή, να αγοράσουν ομόλογα σε ευρώ, να έχουν ρευστό σε ευρώ κτλ. Αυτό είναι άσχημο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το δολάριο, από πού? Αυτό ουσιαστικά ξεκινάει από το 2003 και μετά. Εγώ όταν ήμουν πάλι τότε το 2000 στο Χάρβαρντ, άκουγα τους Αμερικανούς έτσι οικονομολόγους, οι οποίοι έλεγαν δεν υπάρχει περίπτωση το ευρώ να κρατήσει, θα διαλύσει, διότι έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έκαναν μερικές επισημάνσεις που τις βλέπουμε σήμερα, ότι χρειάζεται μια πολιτική υποστήριξη, χρειάζεται μια πολιτική ένωση, μια ένωση που να έχει θέμα, να καθορίζει τα θέματα της δημοσιονομικής πολιτικής, να έχεις μια κοινή οικονομική πολιτική, αλλιώς σου λέει το νόμισμα μόνο του δεν μπορεί να σταθεί. Και έβλεπαν ότι μελλοντικά θα έχει πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα τους είδα στην πρώτη φάση να ανησυχούν που υπήρχε το ευρώ, το οποίο άρχισε να δουλεύει. Διότι το ευρώ, αν δεν δεχόταν επιθέσεις κερδοσκοπικές, και αν βεβαίως δεν είχαμε και αυτή την οικονομική κρίση, ίσως να πήγαινε πάρα πολύ καλά. Επομένως, οι Αμερικανοί που δεν επιθυμούσαν να πάει καλά το ευρώ, έπρεπε να αναζητήσουν μια κερκόπορτα μέσα από την οποία θα μπορούν να μπουν. Αυτή η κερκόπορτα, σαφέστατα, ήταν η Ελλάδα. Και όταν λέω οι Αμερικανοί, μην φανταστείτε μόνο ότι μπορεί να ήταν επιλογή, αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί εύκολα. Γιατί πρέπει να βρεις ντοκουμέντα που να αποδείξεις ότι η ηγεσία των ΗΠΑ ως τέτοια είχε πάρει μια απόφαση. Αυτά τα έγγραφα, αν υπάρχουν, θα είναι προφανώς και απόρριτα. Αλλά βλέπεις ότι οι αγορές, δηλαδή οι αγορές δεν είναι απρόσωπες, είναι διάφορα κερδοσκοπική οίκη, ας το πούμε έτσι, hedge funds καλύτερα, είναι τράπεζες, είναι ασφαλιστικές εταιρείες, όλοι αυτοί παίζουν και κερδοσκοπούσαν πάνω στο ευρώ. Ο στόχος τους ήταν να βρουν έναν τρόπο για να κερδοσκοπήσουν. Υπήρχαν και υπάρχουν και οι οίκοι αξιολόγησης, οι οποίοι παίζουν και αυτοί ένα ρόλο επικίνδυνο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα ήταν εδώ πέρα η κερκόπορτα και μέσα από την Ελλάδα άρχισαν να κλονίζουν το ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και ενδιαφέρονται και οι Γερμανοί. Ενδιαφέρονται για τη σταθεροποίηση του ευρώ και όχι τόσο για την Ελλάδα. Στην ουσία, κύριε Μαριά, η αδυναμία της κερκόπορτας αυτής, όπως την είπατε, είναι το γεγονός, σίγουρα δεν είναι το χρέος, γιατί χρέος έχουν όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή της Ευρωζώνης. Είναι το αρνητικό πρόσημο ανάπτυξης. Κοιτάξτε, το ότι το χρέος το ελληνικό σε ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν, νομίζω, το υψηλότερο, είναι δεδομένο. Έχει όμως και η Βρετανία αυτή τη στιγμή, έχει και η ίδια η Γερμανία. Η Βρετανία χρέος είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Η Ιταλία που έχει το δικό της νόμισμα, έχει μια διεθνή θέση διαφορετική. Η Ιταλία βλέπετε τι παθαίνει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Απλά η Ελλάδα ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος μέσα από τον οποίο μπορούσε κανείς να επισέλθει. Υπήρχαν ενδεχόμενα και συγκυρίες πολιτικές.
Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Και σε εκείνη τη συγκεκριμένη συγκυρία έγινε αυτή η επίθεση. Γιατί μέσα στο βιβλίο αναφέρω το γεύμα των κερδοσκόπων στο Μανχάταν. Αυτοί μαζεύτηκαν περί μήνα Φεβρουάριο του 2010 και αποφάσισαν να επιτεθούν στο ευρώ, ουσιαστικά όμως μέσω της Ελλάδος, δηλαδή να χτυπήσουν τα ελληνικά ομόλογα και να στιγματίσουν ότι το ευρώ θα πάει άσχημα. Σε αυτό το γεύμα ήταν όλη η αφρόκρεμα της κερδοσκοπίας. Υπάρχουν στοιχεία ότι έγινε συνάντηση και στην Αθήνα. Αυτό θα σας ρωτούσα. Έτσι. Υπήρχαν καλοθελητές από μεριάς της Ελλάδας? Σαφέστατα. Που άνοιξαν την κερκόπορτα. Σαφέστατα υπήρχαν. Κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν γενικώς, δεν έλεγαν πρόσωπα και πράγματα, αλλά ότι υπήρχαν και ελληνικά συμφέροντα τα οποία έπαιξαν πάνω στην ιστορία του ευρώ και των ελληνικών ομολόγων και κερδοσκόπησαν. Πράγματι αυτό έχει συμβεί. Μην ξεχνάτε ότι διάφοροι διεθνείς κερδοσκόποι επισκέφθηκαν την Ελλάδα και τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2009, ίσως με τις επαφές που έκαναν εδώ με σημαντικά πρόσωπα είδαν και κατάλαβαν ακόμη περισσότερο τις αδυναμίες που είχε το ελληνικό σύστημα. Mm-hmm. Και βεβαίως μετά αποφάσισαν να κάνουν αυτή την επίθεση. Άρα ήταν επίθεση κατά της Ελλάδας και επίθεση κατά του ευρώ. Αυτό όμως είχε το εξής, ας το πούμε, θετικό. Ότι εφόσον γίνεται επίθεση στο ευρώ, μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιήσει αυτή την ιστορία και έπρεπε να την αξιοποιήσει και να πείσει τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κύριε, το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Αυτά εγώ τα έλεγα από τον Γενάρη, τον Φεβρουάριο του 10. Όταν και η κυβέρνηση Παπανδρέου, κάνοντας αντιπολίτευση στον Καραμαλή, επί της ουσίας έλεγε ότι ευθυνόταν κυρίως η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία ευθυνόταν πάρα πολύ, γιατί είχε αφήσει την οικονομία, γιατί δεν είχε φορείς πρακτικό μηχανισμό, γιατί είχε golden boys και έπαιρναν απίθανους μισθούς, διότι ο Κώστας Χαραμαλής είχε κουραστεί και πολλά άλλα. Όμως το κυρίαρχο στοιχείο ήταν το ευρωπαϊκό πρόβλημα. Κάνοντας αντιπολίτευση ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχασε πάρα πολύ χρόνο ως κυβέρνηση να αναδείξει ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και να ζητήσει ευρωπαϊκή λύση. Τώρα το ότι λέει ο Παπανδρέου ότι από την αρχή ανέδειξε το πρόβλημα ως ευρωπαϊκό κάνει λάθος, άμα διαβάσετε προσεκτικά. Από τον Νοέμβρη μέχρι και τον Φεβρουάριο θεωρούσε ότι το πρόβλημα είναι ελληνικό. Φταίνει οι Έλληνες, είναι τεμπέληδες, διοικούσε υποτίθεται μια χώρα διεφθαρμένων κλπ. Αυτή είναι μια καθυστέρηση στα αντανακλαστικά των ηγετών, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης ευρύτερα. Ναι. Και είναι μια τέτοια, ας το πούμε, καθυστέρηση στα αντανακλαστικά που θα μπορούσαμε να τη συγκρίνουμε και με άλλες ιστορικές περιόδους. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ το βλέπω πιο απλά, ας πούμε. Δηλαδή, βόλευε στη νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ να πει ότι φταίει ο προηγούμενος και του τα χρεώνει όλα. Όταν όμως αναδεικνύεις το πρόβλημα ως πρόβλημα ελληνικό, τότε δεν μπορείς να αναζητήσεις ευρωπαϊκές λύσεις. Οι ευρωπαϊκές λύσεις ήταν χρήσιμες διότι θα έβαζαν τους πάντες στο παιχνίδι. Και μάλιστα είχα αναδείξει, υπάρχει μια ειδική ρήτρα στη σύμβαση της, στη συνθήκη της λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 122 παράγραφος 2, που λέει ότι αν μια χώρα βρεθεί σε δύσκολη θέση οικονομική για λόγους που δεν οφείλονται στην ίδια, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, λέει τη λέξη μπορεί, δύναται, να χορηγήσει οικονομική βοήθεια. Όταν λέμε οικονομική βοήθεια, δεν είναι αυτά τα δάνεια, τα τοκογλυφικά. Μπορεί να πάρεις και χαμηλότοκο δάνειο, μπορεί να πάρεις και άλλη οικονομική ενίσχυση. Αυτή λοιπόν τη ρήτρα είχα πει να τη χρησιμοποιήσουμε και είχα γράψει πριν από 15 χρόνια για αυτό το πράγμα. Για την ακρίβεια το 1992 σε ένα αγγλόφωνο περιοδικό είχα αναδείξει τη δυνατότητα μιας χώρας να πάρει βοήθεια μέσα στην Ευρωζώνη, ενώ όλοι έλεγαν δεν μπορεί να πάρει βοήθεια στην Ευρωζώνη. Αυτή λοιπόν η ρήτρα που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αμέσως από την Ελλάδα καθυστέρησε να προβληθεί και να αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Διότι όταν λες φταίει ο Καραμαλής, μετά πώς θα πάει να ζητήσεις βοήθεια ευρωπαϊκή για λόγους που δεν οφείλονται στην ίδια τη χώρα. Και όταν με δηλώσεις του ίδιου του κυρίου Φίλιππου Σαχινίδη, από τις 5 Οκτωβρίου είχα μεθοδευτεί συζητήσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εδώ τώρα είναι το δεύτερο σημείο. Το κρατάμε μισό λεπτάκι. Άρα λοιπόν, όταν η Ελλάδα τελικά πήγε να αξιοποιήσει αυτή τη ρήτρα,
αλληλεγγύης ήταν πάρα πολύ αργά και έχασε χρόνο. Τώρα βέβαια ο Σαχινίδης έρχεται και λέει ότι από τις 5 Οκτωβρίου ήταν προκαθορισμένο ότι η Ελλάδα λίγος πολύ είχε πει ότι θα πήγαινε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τουλάχιστον ο Παπανδρέου μέσα, εσωτερικά στην κυβέρνησή του. Αυτό το λέει και ο Στροσκάν. Διότι ο Στροσκάν λέει σε ένα βίντεο το οποίο έπαιξε η γαλλική τηλεόραση ότι είχε επαφές με τον κύριο Παπανδρέου από πολύ πιο πριν. Μάλιστα λέει το μνημόνιο, λέει το τελειώσαμε σε 15 μέρες, αν θυμάμαι καλά, και λέει σε 15 μέρες, σε εννοώ λέει 15 μέρες. Αλλά σε 15 μέρες δεν φτιάχνεις μνημόνιο. Και εξηγεί, το τελειώσαμε τη δουλειά σε 15 μέρες. Γιατί ήδη λέει, επί μήνες συζητούσαμε, είχαμε κάνει την προετοιμασία. Απλά ο Παπανδρέου δεν ήθελε να πει στον ελληνικό λαό ότι βαδίζει προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα λοιπόν εδώ η απόφαση υπήρχε, ήταν δεδομένη. Το ερώτημα είναι αν ο Παπανδρέου είχε πάρει απόφαση εν ώψη της εκλογής του να πάει στο Δέλτα Νιτάφ και ως αρχηγός αντιπολίτευσης. Εκεί είναι το ερώτημα. Και αν είχε συναντηθεί ή όχι με σούσεις της προεκλογικής περίοδου. Το Σεπτέμβριο του 2009 με τον Στροσκάν σε μια χώρα στην Κεντρική Αμερική εν ώψη μια συνάντηση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και αν ναι, συζήτησαν τα θέματα αυτά. Είναι δύσκολο να τα αποδείξει κανείς, αλλά εκ των υστέρων βλέπει το αποτέλεσμα. Γιατί στο βιβλίο δείχνω το εξής, ότι και τι μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί και εγώ αυτά δεν τα ήξερα στην αρχή. Εγώ παρακολούθησα ότι χρειαζόμασταν ως Ελλάδα 53 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για να βγάλουμε τη χρονιά του 2010. Και βλέπω λοιπόν ότι το πρώτο τρίμηνο οι αγορές προσέφεραν στην χώρα μας 53 δισεκατομμύρια ευρώ σταδιακά. Τα οποία η χώρα μας δεν δέχτηκε. Μπράβο, ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή έτσι ξεκίνησα να παρακολουθώ ορισμένα πράγματα, διότι δεν μπορούσα να δώσω εξήγηση. Δηλαδή βλέπω εδώ από το βιβλίο, ας πούμε, στις 25 Ιανουαρίου του 2010 μας προσέφεραν οι αγορές 25 δις. Εμείς θέλαμε 53. Μας λένε εντάξει, πάρτε 25 δις. Δεν τα δανειζόμαστε αυτά, δανειζόμαστε μόνο 8. Το επιτόκιο ήταν 6,2. Δεν ήταν πολύ υψηλό, ήταν λίγο τσιμπημένο, αλλά όταν βιάζεσαι και θες να πάρεις τα λεφτά, θα πληρώσεις λίγο παραπάνω. Σημειώνεται και τώρα 6,2 είναι το επιτόκιο μέσα στην Ευρωζώνη που πληρώνουμε στο μηχανισμό στήριξης. Ναι. Την επόμενη λοιπόν ξαναβγαίνουμε 4 Μαρτίου, ζητάμε, μας προσφέρουν 16 δις, παίρνουμε 5. Σύνολο μας προσφέραν οι αγορές 53,4 δις και πήραμε 23,9. Απάντηση έχετε σε αυτή τη... Η απάντηση λοιπόν βγαίνει εκ των υστέρων, γιατί δεν μπορεί να έχω εγώ το παζλ. Εγώ βλέπω αυτά, έχω βγει στις τηλεοράσεις, τα έχω, αν θέλετε, καταγγείλει, έχω κάνει τις παρατηρήσεις μου, αλλά δεν μπορώ να ξέρω γιατί γίνεται. Φαντάζομαι ότι γίνεται μάλλον διότι έχει προαποφασίσει η κυβέρνηση να πάει στο Δέλτα Νιτάφ. Αφού έχει πει ότι θα πάει στο Δέλτα Νιτάφ, δεν την ενδιαφέρει να δανειστεί από τις αγορές όλο το ποσό. Οπότε έρχεται μετά η επιβεβαίωση αυτή από τον Σαχινίδη, ο οποίος το ομολογεί στην ΕΤ σε μια συζήτηση που κάνει το Μάιο του 2010, και μετά έρχεται ο Στροσκάν σε ντοκιμαντέρ για άλλο λόγο, γιατί το ντοκιμαντέρ φτιάχτηκε να πει άλλα πράγματα, και παρεπιπτόντως ο Στροσκάν είπε και για την Ελλάδα. Και εκεί μαθαίνουμε ότι είχε συναντήσεις με τον Γιώργο τον Παπανδρέο επί μήνες πριν μπούμε στο Δέλτα Νιτάφ. Άρα λοιπόν εξηγείται πολύ απλά. Μας προσφέραν 53,4 δις, πήραμε 23,9 και στο τέλος ξεμείναμε απορρευστό. Επομένως έπρεπε να δανειστούμε. Πού να πάμε? Στο Δέλτα Νιτάφ, είπε ο Παπανδρέου. Και επειδή υποτίθεται οι Ευρωπαίοι έπρεπε να βάλουν και αυτοί το χέρι στην τσέπη, δημιούργησαν ένα ad hoc έτσι μηχανισμό στήριξης και μας δώσαν και αυτοί δάνειο. Σύνολο 110 δισεκατομμύρια ευρώ δανεισμό. Μέσος όρος επιτοκίου της Ευρωζώνης που πήραμε από τις χώρες Ευρωζώνης που πήραμε 80 δις, μέσος όρος 6,2, δηλαδή ό,τι θα παίρναμε και στις αγορές. Ναι. Να λοιπόν πώς εξηγούνται τα πράγματα. Πώς εξηγείται από άποψη πολιτική την κίνηση αυτή? Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένας ευρύτερος σκεπτικισμός στο αν υπήρξαμε, αν διαπραγματευτήκαμε τις συμφωνίες αυτές, αν διαπραγματευτήκαμε το μνημόνιο. Εντάξτε, αν διεκδικήσαμε πράγματα. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, καταρχήν για τους τηλεθεατές μας να ξεχωρίσουμε ότι είναι άλλο η δανειακή σύμβαση και άλλο το μνημόνιο. Και άλλο το μνημόνιο. Δανειακή σύμβαση είναι μια σύμβαση που γράφει πόσα χρήματα θα πάρουμε δάνειο, τι επιτόκια, τι διάρκεια και τι θα γίνει αν δεν το ξεπληρώσουμε. Έτσι. Και το μνημόνιο είναι ένα σύνολο μέτρων οικονομικής πολιτικής που διασφαλίζουν κατά τη γνώμη των δανειστών ότι η οικονομία θα πάει καλά
και θα μπορούμε εμείς να ξοφλάμε το δάνειο. Μάλιστα. Άρα, εάν δεν εκτελέσεις το μνημόνιο, λένε οι δανειστές, θα σου σταματήσουμε να σου δίνουμε το δάνειο, όπως γίνεται τώρα με την έκτη δόση, ας πούμε, και μάλιστα μπορεί και να καταγγείλουμε και τη δανειακή σύμβαση και να πάρουμε και αποζημίωση. Αυτή είναι η σκέψη τους. Λοιπόν, η δανειακή σύμβαση. Τη δανειακή σύμβαση από ελληνικής πλευράς δεν διαπραγματεύτηκε ένα γραφείο του Λονδίνου. Δηλαδή. Ανέθεσαν τη δουλειά σε ένα δικηγορικό γραφείο στο Λονδίνο. Και όχι σε Έλληνες δικηγόρους, ούτε βέβαια στο νομικό συμβούλιο του κράτους που είναι εξειδικευμένοι δικηγόροι. Το έκαναν αυτό διότι μέσα στη δανειακή σύμβαση έλεγε ότι εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης δεν θα είναι το ελληνικό δίκαιο, αλλά το αγγλικό δίκαιο. Προσέξτε. Κανένας από αυτούς που μας δάνεισε δεν έχει το αγγλικό δίκαιο. Γιατί μας δάνεισε λεφτά η Αγγλία, μας δάνεισε η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία κλπ. Το οποίο είναι υπέρ του δανειστή. Μπράβο. Αυτοί λοιπόν βάζουν, επειδή οι δανειστές θέλουν να διασφαλιστούν, σου λέει εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το αγγλικό δίκαιο. Το πιο σκληρό δίκαιο που υπερασπίζει το δανειστή. Είναι δίκαιο που ξεκίνησε από την εποχή του 1600-1700 και υποστηρίζει μόνο τους δανειστές. Αυτό λοιπόν το σκληρό δίκαιο εφαρμόζεται σε αυτή τη σύμβαση. Ωστόσο, για να κάνεις τη διαπραγμάτευση πρέπει να τη δεις τη σύμβαση. Τη δώσα λοιπόν σε ένα δικηγορικό γραφείο στο Λονδίνο. Το δικηγορικό γραφείο από την ώρα που πήρε την εντολή μέχρι που είπε το OK στη σύμβαση πέρασαν 3 μέρες. Σε 3 μέρες έγινε αυτή η δουλειά. Ή προϋπήρχε η προεργασία και απλά τυπικά έγινε σε 3 μέρες. Σε 15 μέρες έγινε αυτό το μνημόνιο με όλα τα μέτρα. 15 μέρες ήταν δουλειά. Όχι, λέει ο Στρόσκαν. Το είχαν δουλέψει πολύ καιρό. Επομένως υπήρχε μια μυστική διπλωματία, μια προετοιμασία των δανειακών συμβάσεων, του μνημονίου και μια προπαγάνδα. Αυτό είναι το βασικό. Μια προπαγάνδα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατευθυνόμενα από διάφορες δυνάμεις, για να πείσουν τον ελληνικό λαό πρώτον ότι φταίμε όλοι, ότι μαζί τα φάγαμε, ότι εμείς ως Έλληνες καταστρέψαμε τη χώρα. Να πάρουμε πάνω μας όλο το ηθικό βάρος, να αισθανθούμε ένοχοι, για να έρθουν μετά δήθεν να μας σώσουν οι ξένοι και να τους δώσουμε τα πάντα και να αποδεχτούμε την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κύριε Μαριά, έχω 2 ερωτήματα. Το πρώτο είναι, είπατε ότι έγινε βάση του αγγλικού νομικού δικαίου, το οποίο όμως, αν δεν κάνω λάθος, δεν αναφέρει την κατάσχεση. Εκεί όπου υπάρχει δανειακή σύμβαση δεν επιφέρει κατάσχεση. Λοιπόν, εδώ των στοιχείων που μπαίνουν ως ενέχειρο στην κυριολεξία. Και η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι θεωρείται ότι μεθοδεύτηκε από πλευράς της Ευρώπης μια συγκεκριμένη στρατηγική, δηλαδή χρησιμοποιήθηκε ακόμα και ο ίδιος ο φόβος ή ο δισταγμός του Πρωθυπουργού μας να μιλήσει στον ελληνικό λαό. Να το κρατήσουμε το δεύτερο ερώτημα, το ξαναφέρουμε μπροστά. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής, για τους τηλεθεατές μας πάλι. Όλο το δημόσιο χρέος, το ελληνικό, μέχρι πριν πάμε στο μνημόνιο, ήταν ένα χρέος το οποίο ρυθμίζεται από το ελληνικό δίκαιο. Δηλαδή έχω εγώ ή κάποιος εδώ στην Κρήτη ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Εντάξει. Έστω ότι δεν τον πληρώνει το δημόσιο, δεν τον εξοφλεί. Τι μπορεί να κάνει με αυτό το ομόλογο, θα πάει σε έναν δικηγόρο εδώ στο Ηράκλειο, θα κάνει μια αγωγή στο πρωτοδικείο του Ηράκλειου και θα ζητήσει, ας πούμε, 10.000 ευρώ. Την κερδίζει την αγωγή. Μετά θα πάει παρακάτω, εφετείο, θα φτάσει κάποια στιγμή στον αναπάγο, θα τελειώσει. Και βγάζει τίτλο εκτελεστό, κατάσχεση δηλαδή. Mm-hmm. Πού θα πάει να κάνει κατάσχεση, μπορείς να κάνεις κατάσχεση κάτω του ελληνικού δημοσίου. Μπορείς. Στην ιδιωτική του περιουσία. Δηλαδή, αν έχει ένα οικόπεδο, ας πούμε στο Ηράκλειο, το δημόσιο, που το χρησιμοποιεί για πάρκινγκ κλπ., αυτό μπορείς εσύ να πας ως ιδιώτης, ο δανειστής να το κατάσχεις. Εντάξει. Τι δεν μπορείς να κάνεις κατάσχεση όμως. Δεν μπορείς να μπεις μέσα εδώ πιο κάτω που είναι στη ΣΕΑΠ, να πεις ήρθα. Και μέσα στη ΣΑΠ, ας πούμε, έχει 3 στρατιωτικά αυτοκίνητα. Τα κάνω κατάσχεση. Ή κατάσχω το οικόπεδο και μπροστά από είναι η ΣΑΠ. Γιατί? Διότι αυτά θεωρούνται δημόσια ακατάσχετη περιουσία. Μάλιστα. Εντάξει. Ξεκινάμε αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Στην Αγγλία, το αγγλικό δίκαιο λέει, δεν διαχωρίζει, ας πούμε, ιδιωτική και δημόσια περιουσία του κράτους και λέει όλη η περιουσία του δημοσίου είναι ακατάσχετη για οποιοδήποτε λόγο. Επομένως, οι δανειστές βάζοντας ως εφαρμοστέο δίκαιο το αγγλικό δίκαιο για να πάρουν εύκολα τα λεφτά τους, να είναι αρμόδια τα αγγλικά δικαστήρια κλπ. Είχαν ένα πρόβλημα.
Σε περίπτωση κατάσχεσης, αφού απαγορεύεται η κατάσχεση με το αγγλικό δίκαιο, τι κάνω? Το αγγλικό δίκαιο έχει παρακάτω μια δεύτερη παράγραφο. Ας το πούμε έτσι σχηματικά για τους τηλεθεατές. Λέει, είναι ακατάσχετο άλλο, εκτός και αν εσύ παραιτηθείς από τα δικαιώματα αυτά. Παραιτηθείς από την ασυλία λόγω κατάσχεσης. Αν λοιπόν εσύ παραιτηθείς, τότε οποιαδήποτε περιουσία σου μπορεί να κατασχεθεί. Ακόμα και δημόσια. Και ακόμη και δημόσια, ακόμη και η ακατάσχετη. Άρα η Ακρόπολη που είναι ακατάσχετη, άρα η ΣΕΑΠ, το στρατόπεδο αυτό, γιατί μπορεί να το θεωρήσει κάποιος ένα χώρο καλό, η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων που είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος και μπορεί να πάει άλλος να κάνει, ας πούμε, κατάσχεση, ο ελληνικός χρυσός, που ο μισός ελληνικός χρυσός δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Τράπεζα της Αγγλίας, βρίσκεται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και βρίσκεται και στη UBS στην Ελβετία. Εκεί μπορείς να πας να κάνεις κατάσχεση. Αυτό λοιπόν λέγεται παραίτηση από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας. Και μπορείς λοιπόν να κάνεις κατάσχεση. Αυτό υπέγραψε η ελληνική πλευρά. Και έτσι λοιπόν έκανε εκχώρηση ουσιαστικά της ίδιας μέρους της εθνικής κυριαρχίας. Και πλέον οι δανειστές, εάν δεν εξοφληθούν, μπορούν να κάνουν κατάσχεση. Τώρα, εγώ προσπάθησα να βρω έναν τρόπο πώς δεν θα μπορούν. Δηλαδή, έστω ότι μπαίνει μια νέα διακυβέρνηση. Πώς μπορούμε εμείς να αποκρούσουμε αυτό? Αυτό κι αν είναι πραγματικά ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Αυτό λοιπόν, γιατί θα δείτε, υπάρχει έτσι και στον τρόπο που γράφω και ερευνώ τα θέματα, υπάρχει μια, ας πούμε, σιγά σιγά μια εξέλιξη. Να. Διότι ναι μεν αναλύσαμε αυτό το θέμα από τον Ιούνιο του 2010, αλλά στην πορεία πολλοί έλεγαν, μα πώς μπορούμε να το αποφύγουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, και πρέπει εκεί να αρχίσει κανείς να το μελετά. Λοιπόν, υπάρχει απάντηση. Καλύτερα μια μικρή παρένθεση. Αυτή η σύμβαση δεν κυρώθηκε από τη Βουλή. Δηλαδή όλες οι διεθνείς συμβάσεις και οι συμβάσεις δανεισμού πρέπει να ψηφίζονται από τη Βουλή, να κυρώνονται όπως λέγονται. Αυτή η σύμβαση όμως δεν κυρώθηκε ποτέ. Την έφερε ο κ. Παπακοσταντίνος στη Βουλή, την άφησε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και από το 2010, τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει κυρωθεί. Και τι συμβαίνει? Μια σύμβαση που δεν έχει κυρωθεί, στην πράξη εκτελείται, γιατί παίρνουμε τα δάνεια. Και βεβαίως με βάση αυτή τη σύμβαση που δεν έχει κυρωθεί, έρχεται η Τρόικα και κάνει ελέγχους. Μάλιστα. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Επομένως είπε κάποιος, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη ρήτρα, ότι είναι μια αντισυνταγματική συμφωνία, επομένως είναι άκυρη, να πει κάποιος. Επειδή όμως οι δίκες θα γίνουν με βάση αυτή τη συμφωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα διεθνή δικαστήρια, κύριοι, δεν μας ενδιαφέρει τι προβλήματα έχει εσωτερικά. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο υπουργός σας δεν έφερε στη Βουλή την σύμβαση για κύρωση. Δεν με νοιάζει αν δεν την κύρωσε η Βουλή. Την εκτελείτε, παίρνετε το παραδάκι. Το παίρνουμε. Επομένως δεν μπορείτε να μου βάλετε την ένσταση της αντισυνταγματικότητας. Επομένως πρέπει να βρούμε μια άλλη ένσταση. Και αυτή η άλλη ένσταση είναι η ένσταση του επονίδης του χρέους. Τι σημαίνει επονίδης ή απεχθές χρέος? Σημαίνει το χρέος το οποίο δημιουργείται με συμπαιγνία των δανειστών και της πολιτικής ηγεσίας ενός κράτους, προκειμένου τα χρήματα αυτά να μην πάνε υπέρ του λαού και του τόπου, τα δάνεια, αλλά για άλλους λόγους. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα, των κερδοσκόπων. Η Ελλάδα πήρε, ας πούμε, δάνεια για να αγοράσει ηλεκτράμαξες. Δηλαδή, να έχει μηχανές ηλεκτρικές που θα κινεί το τρένο για να πάει Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τις αγοράζει λοιπόν 10 τέτοιες, παίρνει και δάνειο, όσε και τις αγοράζει. Μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση στη γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Και έτσι λοιπόν καθίσαν στην άκρη. Μετά από 10 χρόνια που έγινε η ηλεκτροδότηση, αυτές είχαν χαλάσει. Ήταν για πέταμα. Πήρε δάνειο η Ελλάδα και αγόραζε υποβρύχια. 4 δις ευρώ το καθένα, τα οποία γέρνανε. Τέτοιες περιπτώσεις με σκάνδαλα, με τις Siemens, με μαύρα ταμεία κλπ. Τι δείχνουν? Ότι αγοράζεις προϊόντα ή εξοπλισμό. Υπάρχει και μια μίζα για τα πολιτικά κόμματα και όλα τα δάνεια δεν πάνε υπέρ της ανάπτυξης του τόπου, αλλά γίνεται η ιστορία αυτή για να πουλάνε κάποιοι. Να.
οι βιομηχανοί, εν προκειμένου οι Γερμανοί, να μπαίνουν στο παιχνίδι. Οι γερμανικές τράπεζες να σου δίνουν το δάνειο και οι Έλληνες πολιτικοί εδώ να κάνουν το παιχνίδι. Αυτό λέγεται απεχθές χρέος. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή ότι δεν υπήρχε η αγορά ή προϋποθέσεις για αυτά τα προϊόντα αποδεικνύουν τη σκοπιμότητα, κύριε Μαριά. Αποδεικνύουν, γι' αυτό και σταματήσανε και το σκάνδαλο Siemens και όλα, διότι θα φαινόταν πραγματικά η καραμπινάτη περίπτωση του επονίδους του χρέους. Αλλά μια νέα διακυβέρνηση αυτά όλα μπορεί να τα βάλει στο τραπέζι και να τα αντιμετωπίσει. Όμως το κυριότερο είναι, γι' αυτό βλέπετε ψάχνοντας το βιβλίο να σας το διαβάσω, το κυριότερο στοιχείο είναι αυτό που ονομάζεται επονίδη στο χρέος στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Δηλαδή στην Ευρωζώνη, όταν μπήκε η Ελλάδα το 2004, ας πούμε, είχε 130 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος. Το 2010, πριν το μνημόνιο, είχαμε 330 δις χρέος. Αυτή η διαφορά 200 δις χρέος πώς προκλήθηκε? Έχουμε ομολογία, και αυτό ψάχνω τώρα να το βρω, του κυρίου Γιούνκερ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι γνώριζε και αυτός και οι εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ελλάδα υπερχρεώνεται. Σύμφωνα με τη συνθήκη του Μάστριχτ, απαγορεύεται μια χώρα να υπερχρεώνεται. Υπάρχουν κάποιες αρχές εποπτικές που σε παρακολουθούν. Δεν πακάει στο κεφαλιού σου. Έχει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην οποία παρακολουθείς τι γίνεται. Και βλέπεις την Ελλάδα να υπερχρεώνεται. Έχει την Κομισιόν που βλέπει ο κύριος Μπαρόζο, δηλαδή, ότι υπερχρεώνεσαι. Αυτοί γιατί σε αφήνουν και υπερχρεώνεσαι? Και δεν σε σταματούν, λοιπόν, να σου πούνε, κύριοι, είσαι παράνομος. Πρέπει να σταματήσεις την υπερχρέωση. Λέει ο Γιούνκερ ότι δεν το κάναμε αυτό, διότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί κέρδισαν από την υπερχρέωση της Ελλάδας, αφού η Ελλάδα αγόραζε βιομηχανικά προϊόντα των Γερμανών και των Γάλλων. Και στην ουσία, επομένως, ομολογούν αυτό, την ανισότητα και την αδικία που επικρατούσε επί χρόνια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νομισματικής Ένωσης. Αποδεικνύεται αυτό, όπως το λέτε, και ταυτόχρονα δείχνει ότι η τράπουλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σημαδεμένη. Σας διαβάσω, το βρήκα. Είναι δημοσιευμένο στην εφημερίδα Το Κέρδος, 9 Δεκάτου του 10. Και λέει ο Γιούνκερ: οι Ευρωπαίοι γνώριζαν ότι κάποια μέρα η Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δημοσιονομική κρίση που την έπληξε στις αρχές του χρόνου. Ήταν φανερό ότι κάποια μέρα η Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό το είδος του προβλήματος και ήξερα, λέει ο Γιούνκερ, ότι το πρόβλημα αυτό θα έφτανε. Διότι συζητούσαμε οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Τρισέ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Επιτροπή και εγώ ο ίδιος, λέει ο Γιούνκερ, για τις προοπτικές αυτού που δεν ήταν τότε γνωστό, όπως αυτό που αποκαλούμε ελληνική κρίση. Και συνεχίζει εδώ το μυστικό. Ήξερα, λέει, ακόμη ότι η Γαλλία και η Γερμανία κέρδισαν τεράστια ποσά από τις εξαγωγές τους προς την Ελλάδα. Αλλά εγώ δεν θα μπορούσα να πω δημόσια αυτό που γνώριζα. Επομένως, αυτός που είναι εποπτική αρχή ξέρει την ιστορία, θέση. Δεν παίρνει θέση, αφήνει εμάς να υπερχρεωνόμαστε για να κερδίζουν οι Γαλλογερμανοί. Αυτό λέγεται επονίδη στο χρέος. Επομένως, αυτό το χρέος μπορείς να το διαγράψεις μονομερώς και είναι 200 δις. Πάμε τώρα στη σύμβαση, γιατί το αφήσαμε κενό. Ναι, για να γίνει αυτή η διαγραφή, όπως λέτε. Μονομερώς με απόφαση ως κράτος. Δηλαδή, λέμε ότι από τα 330, τα 200 δεν τα χρωστάμε. Βλέπεις πώς δημιουργήθηκαν αυτά από το 2004 μέχρι το 10 και τα σβήνεις. Δεν τα πληρώνεις. Αυτό όμως θα δημιουργήσει μια σειρά λυσιδωτών αντιδράσεων. Ναι, άμα αφορά τους άλλους. Είναι σαν να είμαι έμπορος και δεν αναγνωρίζω ένα χρέος που λέτε ότι έχω. Εδώ στο Ηράκλειο. Εμφανίζεται ο ένας έμπορος στον άλλο και λέει: μου χρωστάς 100.000 ευρώ. Λέω: δεν τα χρωστάω. Ανοίξω τα βιβλία μου, να δω τι γίνεται. Α, αυτά που λες, όχι, αυτά είναι διότι ήταν τα παπούτσια, ας πούμε, ελαττωματικά. Δεν τα πληρώνω. Θα πάμε να λύσουμε τη διαφορά σε κάποια δικαστήρια. Ωραία, ας μας πάνε αυτοί σε ένα δικαστήριο. Σε ποιο δικαστήριο μας πάνε? Στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, ας μας πάνε. Να το δούμε, λοιπόν, πώς θα γίνει. Δεν μπορούν σε αυτή τη φάση. Μπορεί η Ελλάδα να διαπραγματευτεί, ξέροντας ότι τον επόμενο μήνα ενδεχομένως να μην υπάρχουν χρήματα στα ταμεία για συντάξεις. Όχι, κρατήστε το αυτό μισό λεπτάκι. Να ολοκληρώσω εδώ τη σκέψη. Όταν λοιπόν είναι το χρέος επονίδιστο, όπως είπαμε, ερχόμαστε τώρα στη Δανειακή Σύμβαση. Η Δανειακή Σύμβαση δημιουργήθηκε και εκτελείται προκειμένου να πληρώνουμε τα παλιά δάνεια. Δεν πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις με τη Δανειακή Σύμβαση της Ευρωζώνης. Έχω εδώ στοιχεία που αποδεικνύω
ότι μέχρι τις 5 πρώτες δόσεις πήραμε 53 δις και δώσαμε για καταβολή παλαιών δανείων 56 δις. Δηλαδή ό,τι πήραμε από το δάνειο της Ευρωζώνης το πληρώσαμε στα παλιά δάνεια. Άρα και το νέο δάνειο που πήραμε είναι επονίδιστο, αφού πληρώνουμε τα παλιά επονίδιστα. Άρα λοιπόν ερχόμαστε με την ένσταση στο δικαστήριο που θα πάμε και θα πούμε, κύριοι, η σύμβαση αυτή που μας δένει χειροπόδαρα και έχουν μεγάλη ευθύνη όσοι την υπέγραψαν και πρέπει να ελεγχθούν στην Ελλάδα και να τιμωρηθούν. Παρά τα αυτά, βρίσκουμε εμείς μια νομική φόρμουλα να πάμε σε ένα δικαστήριο, αν μας πάνε, και να πούμε και αυτό το χαρτί εδώ που λέει εφαρμοστέ το αγγλικό δίκαιο και εφαρμοστέ, ας πούμε, η κατάσχεση επί της ακίνητης ακατάσχετης ελληνικής περιουσίας δεν ισχύει διότι στηρίζεται σε επονίδιστο χρέος. Και με βάση αυτή την ένσταση να ξεφύγουμε. Επομένως, γυρνάμε τώρα στο δεύτερο που λέτε, μυστικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι που το έλεγε από την αρχή η κυβέρνηση. Το αντικρούσαμε. Ο ελληνικός λαός, θα έλεγα, πίστηκε και τώρα το ξαναείδαμε προχτές με αφορμή την έκτη δόση. Ό,τι έχουμε πάρει από δανεικά από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και την Ευρωζώνη έχουν πάει μόνο στα παλιά δάνεια. Δεν έχει δοθεί τίποτε για μισθούς και συντάξεις. Οι μισθοί και οι συντάξεις καταβάλλονται από τον ελληνικό προϋπολογισμό και υπάρχουν τα χρήματα για την καταβολή αυτών των συντάξεων. Το βάρος στον ελληνικό προϋπολογισμό και όλα αυτά τα ελλείμματα της γενικής κυβέρνησης που λένε δημιουργούνται λόγω των αυξημένων τόκων και χρεολυσίων. Αν απαλλαγούμε από αυτά, τότε η Ελλάδα μπορεί να ζήσει. Και μάλιστα αν κάνουμε και καλύτερη διαχείριση, γιατί δεν γίνεται και καλή διαχείριση, τότε πράγματι μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε ανάγκη κανέναν. Κύριε Μαριά, όμως για να γίνει μια τέτοια νομική προσφυγή, όπως είπατε, θα πρέπει να υπάρχει μια συντονισμένη πολιτική και κοινωνική βούληση. Και δεδομένη της κατάστασης και της πολιτικής αστάθειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά και της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σε πολλά επίπεδα, κατά πόσο το θεωρείτε ότι είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο? Ο άλλος δρόμος που λέμε ακριβώς είναι αυτός. Δηλαδή, διαγραφή του επονίδιστου χρέους, ένα. Διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων, που οι Γάλλοι εισβγάζουν σε 575 δις. Θέλω να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, το κατοχικό δάνειο και αποζημιώσεις. Και να σας πω λοιπόν, πώς, για να το κάνεις αυτό χρειάζεσαι άλλη διακυβέρνηση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ούτε μια κυβέρνηση όπως τη γνωρίσαμε του Γιώργου Παπανδρέου, ούτε η μεταβατική κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική ελληνική κυβέρνηση, έτσι την ονομάζω, η οποία θα μπει, θα εκλεγεί από τον ελληνικό λαό με τέτοιο πρόγραμμα, αναλυτικό πρόγραμμα 3-4 σημείων. Ότι κύριοι, μισθοί και συντάξεις και παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας μπορούν να προχωρήσουν όλα αυτά με ό,τι έχουμε, μπορούμε να ζήσουμε. Μένουμε στο ευρώ δεύτερον, διαγράφουμε το χρέος τρίτον, το παράνομο αυτό επονίδιστο. Τέταρτον, διεκδικούμε γερμανικές αποζημιώσεις. Πέμπτον, προχωρούμε με την ΑΟΣ. Πέντε σημεία. Θα μας δώσετε εντολή? Σε αυτές οι νέες πολιτικές δυνάμεις, αν πάρουν την εντολή του ελληνικού λαού, προχωρήσουν. Θα έχει δυσκολίες αυτό το εγχείρημα. Βεβαίως, θα έχεις απέναντί σου αντιπάλους. Αλλά θα έχεις μια ξεκάθαρη γραμμή η οποία δεν θα πτωχεύει το λαό. Αυτό είναι το σίγουρο. Ίσως εδώ αξίζει να σημειώσουμε τώρα, κύριε Μαριά, αν η Ελλάδα υπήρξε ο αδύναμος κρίκος της Ευρωζώνης, αντίστοιχα, ποια είναι τα όπλα εντός εισαγωγικών της Ελλάδας? Η αδυναμία λοιπόν της Ευρωζώνης. Δηλαδή, ποια είναι τα διαπραγματευτικά μας εργαλεία σε αυτή την αυτό κίνηση? Αυτό το είδατε προχτές. Είδατε να έχουν έρθει όλες οι τηλεοράσεις όλου του κόσμου. Ακριβώς. Και να περιμένουν να δουν ποιος θα γίνει νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Να περιμένουν να δουν αν θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο Παπανδρέου. Όλοι οι φίλοι, γιατί ήρθε? Διότι πραγματικά η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο διαπραγματευτικό χαρτί. Φανταστείτε ένα άλλο σκηνικό για να δείτε τι δύναμη έχουμε. Και τι λέγανε? Λέγανε μέχρι την Κυριακή το βράδυ πρέπει να τα βρει ο Σαμαράς με τον Παπανδρέου, γιατί ανοίγουν οι αγορές, ναι, τη Δευτέρα. Και θα γίνει σκληρές δηλώσεις και από Γιούνκερ, Μέρκελ, Σαρκοζή. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί τι έλεγαν? Ότι το ελληνικό πρόβλημα έχει τέτοια διάσταση που εάν δεν λυθεί θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην Ευρωζώνη, μπορεί να καταρρεύσει η Ιταλία και πολλές χώρες της Ευρωζώνης, μπορεί να καταρρεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να έχουμε άλλο πρόβλημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό ενδιαφερόταν και ο Ομπάμα, και θα έχουν πρόβλημα και οι αγορές της Ασίας. Έτσι.
Πολύ καλά λέω εγώ. Μπράβο. Αν έχουμε τέτοια εξουσία, τότε γυρνάμε το χαρτί και λέμε, κύριοι. Η θεωρία του χάους. Κύριοι, εάν εσείς δεν αντιμετωπίσετε τα ζητήματα με βάση μια ατζέντα που εγώ βάζω, τότε εσείς θα έχετε το πρόβλημα. Γι' αυτό και ήρθατε με τις τηλεοράσεις και παρακολουθείτε τι γίνεται. Γιατί αλλιώς, αν δεν μας είχατε ανάγκη, αν δεν παίζαμε κανένα ρόλο, δεν θα ενδιαφερόταν κανένας. Επομένως, λοιπόν, φανταστείτε τώρα μια νέα ελληνική διακυβέρνηση, η οποία θα μπει με αυτή την πλατφόρμα που σας λέω. Την Κυριακή το βράδυ κερδίζει, ας πούμε, τις εκλογές. Ζητάει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ορκιστεί Κυριακή βράδυ και όχι Δευτέρα, γιατί θα έχουν ανοίξει οι αγορές και θα επιτίθενται στην Ελλάδα. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο βράδυ, εκδίδει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, διαγράφει μονομερώς το χρέος, παίρνει ΦΕΚ και το πρωί ανοίγουν οι αγορές στην Ασία και ανοίγουν και οι αγορές στην Ευρώπη. Θα έχετε χιλιάδες ουρές στις τράπεζες τις ευρωπαϊκές να πάνε να πάρουν οι εργαζόμενοι και οι διάφοροι άλλοι τα χρήματά τους στη Γαλλία, γιατί θα πάνε για πτώχευση οι τράπεζές τους, και αναμένει στη νέα διαπραγμάτευση με αυτούς. Να λοιπόν πώς μπορείς να κάνεις αυτά που πρέπει να τα κάνεις. Γιατί πράγματι η Ελλάδα είναι το κέντρο αυτή τη στιγμή για λόγους συγκυριακούς, θέλετε, επειδή ήταν η Κερκόπορτα. Μπορείς και να την κλείσεις όμως την Κερκόπορτα, μπορείς και να την ανοίξεις. Άρα λοιπόν εσύ κρατάς τα κλειδιά στη συγκεκριμένη στιγμή και μπορείς να παίξεις ρόλο. Επομένως έχεις διαπραγματευτική ισχύ και την αξιοποιείς. Και δεν κάθεσαι να περιμένεις τι θα σου πει η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαρκοζή. Και εκεί που του πάνε τον Παπαδρέωλα, εσύ κάνες, έπρεπε να του πει ο Παπαδρέωλα, εσύ στην Αθήνα. Άρα θεωρείτε ότι είναι γεωστρατηγικά και ενεργειακά τα όπλα μας αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή ναι. Αλλά όσο θα περνάει ο καιρός, όσο η Ελλάδα θα μπαίνει σε νέα μνημόνια, όσο οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι υπόλοιποι θα θωρακίζουν τις τράπεζές τους, μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, 1,5, δεν μας έχουν ανάγκη. Διότι σήμερα μας έχουν ανάγκη, επειδή οι γερμανικές τράπεζες είχαν ομόλογα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι, οι γαλλικές 56 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, και άμα εμείς λέγαμε στάση πληρωμών, αυτοί θα κατέρεαν. Τώρα όμως ξεφορτώνουν σιγά σιγά. Αφού ξεφορτώνουν, παίρνουν και ενισχύσεις από τα κράτη τους. Δημιουργήθηκε και ο μηχανισμός στήριξης, που δεν θα στήριξει εμάς, θα στήριξει τις τράπεζες, τις δικές τους. Και όταν θα είναι έτοιμοι, τότε θα δείτε πραγματικά το πρόσωπο της Μέρκελ. Αυτό τώρα που δείχνει είναι ένα γλυκό πρόσωπο με τις απειλές. Θα είναι πολύ χειρότεροι και θα μας κάνουν πολύ περισσότερα. Άρα λοιπόν, τι να κάνεις, πρέπει να το κάνεις νωρίτερα. Έπρεπε ήδη να το κάνουμε πριν να μπούμε στο μνημόνιο. Για φανταστείτε τον Παπαδρέο να πει πολύ ωραία, κάνω δημοψήφισμα. Πότε? Πριν μπω στο μνημόνιο. Να δεις μετά τι διαπραγμάτευση μνημονίου θα υπάρχει. Να δεις μετά αν θα έχει μισθούς και συντάξεις περικοπές. Να δεις μετά όλα αυτά τα περίφημα που παριστάνει ο κύριος Όλι Ρέν και οι διάφοροι. Το δημοψήφισμα πώς το ερμηνεύεται ως πολιτική κίνηση του Πρωθυπουργού? Ακούστε, το δημοψήφισμα είπαμε ότι κατά τη γνώμη μου έπρεπε να έχει γίνει πριν να μπούμε στο μνημόνιο. Πώς το ερμηνεύεται τώρα, τη τώρα λοιπόν που έγινε? Ο Παπανδρέου χρησιμοποίησε το δημοψήφισμα ως ένα μέσο για να αποφύγει τη μεγάλη δυσαρέσκεια που υπήρξε. Η δυσαρέσκεια του λαού κορυφώθηκε με τις εκδηλώσεις και τις αντιδράσεις 28 Οκτωβρίου. Και ο λαός απαιτούσε πλέον να πάμε σε εκλογές. Ουσιαστικά δημοψήφισμα του λαού είχε γίνει στις πλατείες όλο το διάστημα, το Μάιο, Ιούνιο και το Σεπτέμβριο, και δημοψηφισματικά ο λαός είχε πει δεν θέλει το μνημόνιο, θέλει άλλη πολιτική. Ζητούσε λοιπόν ο λαός τις εκλογές για να φύγει ο Παπανδρέου, να φύγει το Πασό και να πάει σε μια διακυβέρνηση αντιμνημονιακή. Ο Παπανδρέου, για να κερδίσει χρόνο, είπε κάνω δημοψήφισμα για να μπορεί να πάρει λαϊκή νομιμοποίηση, να μην φύγει από την κυβέρνηση, γιατί άμα κάνεις δημοψήφισμα δεν φεύγεις από την κυβέρνηση. Προσδιορίσε το δημοψήφισμα το Γενάρη-Φλεβάρη, αν θυμόσαστε, άρα θα να καθίσει άλλους 5-6 μήνες, ας πούμε. Να εκτονώσει την λαϊκή αντίδραση. Πιθανόν προσδοκούσε και να κερδίσει το δημοψήφισμα με εκβιαστικά διλήμματα, δεν θα έχουμε μισθούς, συντάξεις, την έκτη δόση δεν θα την πάρετε κτλ. Που θα ήταν στο παιχνίδι και οι Ευρωπαίοι. Αυτό. Και κυρίως να καλύψει τις παρανομίες της Δανειακής Σύμβασης. Διότι είπαμε ότι η Δανειακή Σύμβαση δεν κυρώθηκε. Εφόσον δεν κυρώθηκε, έχει επιτρέψει στην Τρόικα να κάνει σφετερισμό εξουσιών εν Ελλάδη. Η Τρόικα με ποιο δικαίωμα μπαίνει στα Υπουργεία? Με ποιο δικαίωμα κάνει ελέγχους? Με το άρθρο, αν θυμάμαι καλά, 4 της Δανειακής Σύμβασης. Μα αφού δεν ισχύει η Δανειακή Σύμβαση, γιατί δεν κυρώθηκε. Άρα λοιπόν η Τρόικα κάνει σφετερισμό εξουσιών. Ποιος επιτρέπει το σφετερισμό εξουσιών? Η κυβέρνηση.
Επομένως είναι συνυπεύθυνη για σφετερισμό εξουσιών, που σημαίνει ότι έχει τεράστιες ποινικές ευθύνες. Όμως ένα δημοψήφισμα που θα ενέκρινε τη νέα δανειακή σύμβαση, η νέα δανειακή σύμβαση θα τροποποιούσε και την παλιά. Ενδεχομένως και τα νέα μέτρα που έρχονται με αυτά, με αυτή. Η νέα δανειακή σύμβαση λοιπόν θα έφερνε τα νέα μέτρα, θα έφερνε νέα δάνεια, αλλά θα τροποποιούσε και τα παλιά, γιατί είναι συνέχεια όλα αυτά, και έτσι θα νομιμοποιούσε την παρανομία του παρελθόντος. Και δεν θα υπήρχε καμία ευθύνη για αυτούς που κυβέρνησαν και έκαναν ό,τι έκαναν παρανόμως μέχρι σήμερα. Άρα τι με ένα σβάρο πολλά τριγώνια. Άρα τι δεν έλαβε υπόψη του ο κύριος Παπανδρέου και είχαμε τις αντιδράσεις και τις εξελίξεις που είχαμε. Δεν έλαβε υπόψη του ότι η κίνηση του για δημοψήφισμα δεν είχε μόνο στοιχεία εσωτερικής έτσι λειτουργίας, αλλά μια παγκόσμια διάσταση, την οποία προφανώς αν είχε καταλάβει θα είχε κάνει και καλύτερη διαπραγμάτευση. Προφανώς λοιπόν δεν κατάλαβε ο ίδιος την ισχύ της διαπραγματευτικής θέσης που είχε η Ελλάδα και ο ίδιος. Και γυρόφερνε γύρω από τη Μέρκελ με ένα χαρτάκι, ενώ έπρεπε να έχει αυτός άλλη θέση και στάση διαπραγματευτική, γιατί ως Ελλάδα και αυτός ως πρωθυπουργός είχε δυνατότητες μεγάλες. Εκείνη είναι το θέμα. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι με μια κίνηση σάρωσε τα πάντα από Πανδρέου. Όλος ο πλανήτης ασχολούνταν μαζί του, αλλά σε λάθος χρόνο. Μάλιστα. Γερμανικά δάνεια. Α, μάλιστα. Κατοχικό, αναγκαστικό, κατοχικό. Γερμανικές αποζημιώσεις, αναγκαστικό, κατοχικό δάνειο. Ένα μεγάλο θέμα για την Ελλάδα. Στην ουσία, νομικά η χώρα μας έχει κατοχυρωθεί από τις διάφορες συμβάσεις που έχουν, από τις διάφορες συμφωνίες που έχουν γίνει κατά καιρού στην Σύνοδο του Παρισιού, του Λονδίνου κτλ. Ωστόσο, παραμένει ένα θέμα ανοιχτό. Ένα θέμα που φαίνεται να έχουμε παραιτηθεί αυτή τη στιγμή και που θα μπορούσε να δώσει μια οικονομική ανάσα. Ακούστε, να πούμε για τους τηλεθεατές μας πάλι. Διεκδικούμε γερμανικές αποζημιώσεις πρώτον για τα θύματα τα οποία εκτελέστηκαν. Αυτή είναι μια απαίτηση ιδιωτική. Δηλαδή όσοι συγγενείς υπάρχουν, οι οικογένειες μπορούν να ζητήσουν την αποζημίωση. Και στην ουσία με αδιάφορες αποφάσεις έκλεισε ο δρόμος. Μόνο ο δρόμος του διστόμου έμεινε ανοιχτός. Διεκδικούν οι διστομπίτες. Είναι υπόθεση στο δικαστήριο της Χάγης. Περιμένουμε αν την κερδίσουμε αυτή την υπόθεση, τότε κατά τη γνώμη μου μπορούν να αρχίσουν και οι υπόλοιπες αγωγές για τα θύματα στη Βιάνο και σε άλλες περιοχές εδώ στην Κρήτη. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Δεν μιλάω γι' αυτό. Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι οι απαιτήσεις οι οικονομικές της Ελλάδας, επειδή οι Γερμανοί βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την ελληνική οικονομία. Βομβάρδισαν, ας πούμε, τη γέφυρα σε μια περιοχή. Κατέστρεψαν όλο το Ηράκλειο, το βομβαρδίσαν, ας πούμε. Αυτές ήταν περιουσίες. Το λιμάνι, ξέρω εγώ, καταστράφηκε. Αυτά λοιπόν ποιος θα τα πληρώσει? Αυτό λοιπόν το ποσό είναι ένα κομμάτι. Και υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι που είναι το κατοχικό δάνειο. Δηλαδή, ενώ ήταν δυνάμεις κατοχής, ήρθαν και μας υποχρέωσαν να τους δανείσουμε για να μπορούν να κάνουν την εκστρατεία του Ρόμελ. Και αυτό ήταν δάνειο με υπογραφές. Και μάλιστα ο Χίτλερ πλήρωσε και δύο δόσεις του δανείου. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν περισσότερες. Όχι, δύο δόσεις. Εξακολουθεί πλήρωσε να αποπληρώνεται με 24 δόσεις μέχρι το 1944. Βάσει στοιχείων από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας. Ναι, δεν μπορεί να το 44, γιατί. Α, το 44 υπάρχει. Το 44. Εγώ αυτά που έχω στο βιβλίο έχω τις δύο δόσεις. Αν υπάρχει κάτι άλλο, μακάρι να μπλουτιστούν και οι δικές μου γνώσεις και να μαθαίνω και κάτι και να το διερευνήσουμε. Πάντως, από την ώρα που πληρώνεις κάποιες δόσεις και σταματάς την πληρωμή, τότε το δάνειο, όπως και με την τράπεζα, άμα σταματήσει να πληρώνει δόσεις, γίνεται υπερήμερο. Δηλαδή, ακριβώς, τρέχουν τόκοι. Και μάλιστα τόκοι αυξημένοι. Αυτά λοιπόν τα δάνεια, το κατοχικό δάνειο, μαζί με τις αποζημιώσεις γερμανικές τις υπόλοιπες, ο Μεν Μανώλης Γλέζος και όλοι αυτοί οι παλιοί αγωνιστές που έχουν φτιάξει ένα συμβούλιο γερμανικών αποζημιώσεων, στο οποίο συμμετέχουμε και οι πιο νέοι, ας πούμε, είμαστε εμείς, το εκτιμούμε στο 1,13 ευρώ. Άγω λέω, ας μην πάρουμε αυτά που λέει το συμβούλιο. Να λέμε οι ουδέτεροι. Οι ουδέτεροι, ας πούμε, είναι οι Γάλλοι, που είναι και φίλοι των Γερμανών. Οι Γάλλοι λοιπόν τα προσδιορίζουν στα 575 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν οφείλουμε εμείς, που δεν οφείλουμε, αλλά αν οφείλουμε, οφείλουμε 350 δισεκατομμύρια. Οι Γερμανοί μας οφείλουν 575 δισεκατομμύρια σίγουρα. Τελικά ποιος είναι δανειστής και ποιος είναι οφειλέτης?
Αυτή είναι η οφειλέτηση. Εμείς είμαστε οι δανειστές. Μπορούμε στην παρούσα συγκυρία, δεδομένης της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης, να προχωρήσουμε προς μια τέτοια διαπραγμάτευση? Φυσικά μπορούμε, γιατί δεν έχουμε ανάγκη τα γερμανικά δάνεια αυτή τη στιγμή εμείς. Δηλαδή, καθόλου δάνειο να μην παίρναμε από την Ευρωζώνη και από τους Γερμανούς, εννοείται. Και φυσικά, αν κάναμε και τη διαγραφή ταυτόχρονα του χρέους και δεν πληρώνουμε τους τόκους, η Ελλάδα και η οικονομία προχωρεί κανονικά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα. Επομένως, πρέπει να πάμε να δούμε μια διαπραγμάτευση. Και έχουμε διπλωματική διαπραγμάτευση και έχω κάνει και μια πρόταση να κάνουμε, ας πούμε, και μια κίνηση παραπάνω. Δηλαδή, εφόσον αυτά τα ποσά δεν τα έχουμε εισπράξει, είναι σαν να είναι ποσά που δεν έχει εισπράξει η εφορία από διάφορους που τις χρωστάνε, από οφειλέτες. Τι κάνει? Περνάει τις ανίσπρακτες απαιτήσεις που έχει μέσα στον προϋπολογισμό. Θυμόσαστε τον κύριο Παπακοσταντίνο που ήθελε να σβήσει 24 δις οφειλές, λέει. Να. Λοιπόν, θα τα σβήσει εκεί για να σβήσουν και τα παλιά, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, κινδύνευε να σβήσουν και όλα τα άλλα. Λοιπόν, λέμε λοιπόν, αν εισπράξει τις απαιτήσεις Γερμανίας, ώρα θα τις βάλουμε μέσα. Θα τις περάσουμε στον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός αυτόματα από ελληματικός θα γίνει πλεονασματικός ο δικός μας. Θα πάμε στην Eurostat να πούμε, για δες, οι Γερμανοί πρέπει να περάσουν και αυτοί τις οφειλές. Οι Γερμανοί έχουν αναγνωρίσει τουλάχιστον το δάνειο, όπως είπατε, και έχουν καταβάλει. Πρέπει να το βάλουν μέσα, βάζοντάς το ποσό έστω μόνο του δανείου, θα γίνει ο προϋπολογισμός τους ελληματικός. Μόλις γίνει αυτή η κίνηση, αμέσως οι διάφοροι φίλοι τους που είναι οι οίκοι αξιολόγησης και ψάχνουν ευκαιρία, γιατί είναι τα αρπακτικά, θα αρχίσουν να ανεβάζουν τα spreads, γιατί θα κάνουν κακές αξιολογίες και τα spread στα γερμανικά. Αντί λοιπόν, μάλλον δεν υπάρχουν spread γερμανικά, γιατί τα γερμανικά είναι η βάση, αλλά το επιτόκιο τα γερμανικά από 2,5% μπορεί να φτάσουν 6%. Και ας ψάξουν μετά να βρουν δανειστές αυτοί. Θα τυναχτεί η οικονομία τους στον αέρα. Μόλις πεις ότι θα το κάνεις αυτό, θα έρθει για διαπραγμάτευση, Μέρκελ. Διότι ξέρει ότι αν πάμε μέχρι τέλους, θα κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο η γερμανική οικονομία, να χάσει τα 3α που φοβάται ότι θα τα χάσει ο κύριος Σαρκοζή. Στους οίκους αξιολόγησης, θα θεωρηθεί η οικονομία τους ότι δεν είναι τόσο καλή, θα θεωρηθεί ότι έχουν κρύψει τα στοιχεία και θα μπουν στο στόχαστρο πλέον των οίκων αξιολόγησης και τα επιτόκια δανεισμού θα πάνε στα ύψη. Το ρισκάρει η Μέρκελ αυτό, θα έρθει για διαπραγμάτευση. Να γιατί πρέπει να κάνεις τέτοιες κινήσεις και να δούμε μετά πώς πάει παρακάτω. Κύριε Μαριά, γιατί αλλιώς θα προσκυνάμε τη Μέρκελ, δεν θα έχουμε να φάμε στο τέλος και θα της λέμε και ευχαριστώ. Ο ρόλος της κοινωνίας, των πολιτών, σε αυτή τη διαπραγμάτευση, ποιος είναι? Γνωρίζω ότι έχετε γράψει στα κείμενά σας ότι μας χρειάζεται ένα νέο απελευθερωτικό μέτωπο από την οικονομική αυτή πολιτική, από Κοιτάξτε, τον οικονομικό πόλεμο εντός εισαγωγικών. Η Ελλάδα τώρα είναι... Αλλά ποιος είναι ο ρόλος των πολιτών, και σας ρωτώ με την... αίσθηση ότι δημιουργείται, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, μίας νέας μορφής ρατσισμός που δεν έχει να κάνει με τα εθνικά πια σύνορα, δηλαδή, αλλά με τους οικονομικούς όρους. Ρατσισμός εναντιπίου. Δηλαδή λέμε στις μέρες μας Γερμανός Έλληνας, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει το μίσος ή η κακή απέναντι στο Γερμανό ή στον Έλληνα. Είναι αυτή η αίσθηση του τι έχει ο καθένας, που έχουν πάει τα κεφάλαια, πώς παίζεται το παιχνίδι το οικονομικό. Και όλο αυτό δεν πάβει να προβληματίζει και την ίδια την κοινωνία. Διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα. Εντάξει, η νέα πραγματικότητα είναι ότι βιώνουμε μια νέα εξάρτηση. Έτσι. Η Ευρώπη των κρατών έχει μετατραπεί, όπως είπαμε, σε Ευρώπη των δανειστών. Η Ελλάδα οφείλει πλέον ως κράτος σε άλλο κράτος που είναι η Γερμανία. Αν αυτό συνεχιστεί, θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Ακριβώς. Θα γίνει ένα προτεκτοράτο, όπως θα επιθυμούν. Εθνικοποιούνται οι διαφορές, ενώ στην ουσία είναι επί οικονομικών όρων. Ναι, αλλά ταυτόχρονα είναι και η πολιτική. Ενώ υπάρχει, ας πούμε, μια κοινωνική βάση, υπάρχουν οι πλούσιοι, υπάρχουν οι φτωχοί κτλ. Άρα είναι κοινωνική σύγκρουση, ας την πούμε. Ταυτόχρονα, επειδή μετατρέπεται και σε μια κατάσταση εξαρτήσεων, αρχίζει να μπαίνει και το εθνικό στοιχείο. Δηλαδή η Γερμανία ως σύνολο εξαρτά την Ελλάδα και μετατρέπει την Ελλάδα σε αποικία της Γερμανίας. Άρα σε αυτή τη φάση μπαίνει στο προσκήνιο ξαφνικά το στοιχείο το εθνικό, το πατριωτικό.
δηλαδή της εξάρτησης. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να απεξαρτηθείς από αυτές τις χώρες, να φύγουν οι κατακτητές δηλαδή, και αφού φύγουν οι κατακτητές, από εκεί και πέρα να δεις πώς θα ρυθμίσεις και τα θέματα εσωτερικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, την ανακατανομή του πλούτου κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να τα δεις τα δύο αυτά, να τα συνδυάσεις, γιατί μπορεί και ταυτόχρονα να επιδιώξεις αυτό. Δηλαδή, τι λέμε, εφόσον η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα προτεκτοράτο των Γερμανών και των Γάλλων, το είδαμε. Είπε ο Παπανδρέου να κάνει δημοψήφισμα, τον πήραν τηλέφωνο, πήγε γρήγορα στις Κάνες και του είπανε: θα κάνεις δημοψήφισμα την τάδε του μηνός, 4 Δεκέμβρη, και το ερώτημα θα είναι αυτό. Αυτό το πανδημόσια. Μέσα στη σύσκεψη του είπανε: θα πάρεις πίσω το δημοψήφισμα και μην τολμήσεις να κάνεις και εκλογές. Και θα κάνεις και κυβέρνηση με τον Σαμαρά. Και προχώρησε. Για να καταλάβετε ποιος διοικεί. Α, λοιπόν δεν διοικεί η Ελλάδα, μας διοικούν οι άλλοι. Αυτό λοιπόν πρέπει να σπάσει. Για να σπάσει αυτό πρέπει να κάνουμε ένα είδος απελευθερωτικού μετόπου, που λέτε εσείς. Ή να το πω εγώ, αντιμνημονιακού μετόπου. Δηλαδή η κοινωνία των πολιτών, οι απλοί άνθρωποι, οι επαγγελματίες, εδώ που μας βλέπουν, έμποροι στο Ηράκλειο που υποφέρουν, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι, όλοι πρέπει να συσπηρωθούν σε ένα αντιμνημονιακό μέτωπο, ούτως ώστε να φύγει η εξάρτηση, να σπάσουν τα δεσμά της εξάρτησης. Τα δεσμά της εξάρτησης πάνε με την καταγγελία του μνημονίου και με την καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης. Φεύγεις από αυτό. Ταυτόχρονα, για να μπορείς να ολοκληρώσεις την προσπάθεια αυτή και να αντέξεις, πρέπει να περάσεις και σε μορφές κοινωνικής δικαιοσύνης, ανακατανομή του πλούτου, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, αξιοποίηση της ΑΟΣ για να έχεις τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, φυσικό αέριο έξω από την Κρήτη, συντακτική συνέλευση για να έχεις δημοκρατία, με άμεση δημοκρατία και να μην έχεις πάλι τα πολιτικά κόμματα τα οποία λαδώνονται και στην πορεία πάλι θα εξαρτηθούν αν δεν τα αλλάξεις αυτά. Δηλαδή. Να φτιάξεις υπό το πλαίσιο και να πας αυτό που λέω Νέα Ελλάδα. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι ένα απλό πρόγραμμα 7 σημείων το οποίο μπορείς να το θέσεις υπόψη του ελληνικού λαού, να πάρεις μαζί σου τις μέγιστες δυνάμεις που μπορείς να έχεις, να διεκδικήσεις εκλογικά την νίκη και επειδή τα άλλα δύο κόμματα που ό,τι βλέπετε πλέον μπήκε στο μνημονίο για τα καλά και η Νέα Δημοκρατία, πλέον οι οπαδοί της και εδώ στο Ηράκλειο αρκετοί με πιάσανε και ήταν πάρα πολύ έτσι εκνευρισμένοι και κατάλαβα ότι ήταν αγανακτισμένοι. Βεβαίως οι οπαδοί του Πασόκ είναι σε απελπισία με αυτά που έχει κάνει το Πασόκ. Αυτές οι δυνάμεις μπορούν να απελευθερωθούν. Αυτοί οι απλοί άνθρωποι που δεν τους χωρίζει τίποτα, διαχωριστικές γραμμές δεν υπάρχουν πλέον, γιατί όλοι είναι απέναντι στο μνημόνιο, να συσπηρωθούν σε ένα νέο φορέα αντιμνημονιακού μετώπου. Και να πάμε να δώσουμε τη μάχη. Συμφωνείτε με αυτό που έγινε στην Wall Street, ελεύθεροι άνθρωποι εναντίον ελεύθερης αγοράς? Εντάξτε, είναι μια αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών με στοιχεία αμερικάνικης πολιτικής και πραγματικότητας. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν μεσαία στρώματα, ήταν αυτοί μορφωμένοι, ξεκίνησαν, νομίζω τις πιο δυναμικές διαδηλώσεις έκαναν στο Όκλαντ, εκεί είναι τα πράγματα έτσι λίγο ας πούμε διαφορετικά. Αυτοί οι αγανακτισμένοι αμερικανικού τύπου, ας τους πούμε, οι οποίοι δίνουν και αυτή τη μάχη. Κοιτάξτε, η μάχη θα είναι ενάντια στην ανηθικότητα που υπάρχει. Ναι, αλλά όχι μόνο την ανηθικότητα, αλλά και την αγορά που παράγει υπερκέρδη και οδηγεί σε υπερχρέωση. Διότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική υπάρχουν εκατομμύρια υπερχρεωμένα νοικοκυριά τα οποία έχουν χάσει τα σπίτια τους και μένουν σε σκηνές, κοιμούνται σε sleeping bag. Διότι τα σπίτια τους τα έχουν πάρει τράπεζες. Και έχουμε χιλιάδες σπίτια στην Αμερική κλειστά, τα οποία τα έχουν κάνει κατάσχεση οι τράπεζες και δεν μπορούν να μπουν οι άστιγοι μέσα. Πάμε για μεγάλη κοινωνική έκρηξη στις ΗΠΑ. Δεν είναι τόσο απλό. Μάλιστα. Κύριε Μαριά, θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Και θέλω το δικό σας αισιόδοξο μήνυμα σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα, αλλά περισσότερο ως δασκάλου, ως ανθρώπου που διδάσκει νέους ανθρώπους. Κοιτάξτε, το αισιόδοξο μήνυμα νομίζω το είπα προηγουμένως. Δηλαδή, εγώ πιστεύω καταρχήν και στη νέα γενιά, έχω τους φοιτητές μου, κάνουμε έτσι καταπληκτικά μαθήματα, τους βλέπω δραστήριους κοινωνικά, τους βλέπω στις διαδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις. Ταυτόχρονα τους βλέπω ανήσυχους γιατί θέλουν να αλλάξουν αυτό το σάπιο καθεστώς που δεν είναι μόνο πολιτικό καθεστώς, είναι και κοινωνικό καθεστώς, αυτό της δίθεν ελεύθερης αγοράς ας πούμε, που η ελευθερία είναι μόνο αρκεί να έχεις χρήματα, γιατί αλλιώς αν δεν έχεις χρήματα δεν είσαι ελεύθερος. Αυτό που ονομάζεται καπιταλισμός σε απλά λόγια ας πούμε. Αυτό λοιπόν το σύστημα παράγει τις ανισότητες. Οι νέοι δεν τα θέλουν αυτά, θέλουν να αλλάξουν.
Και νομίζω μαζί με εμάς και με άλλους δίνουν ένα αγωνά απέναντι στο μνημόνιο, που αυτό είναι το ορατό στοιχείο, γιατί εκεί είναι η πρώτη γραμμή πυρός. Και είμαι αισιόδοξος, διότι εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η πολιτική. Θα ανατραπεί, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν το επιθυμεί. Τα κόμματα σιγά σιγά, τα παραδοσιακά, τα δύο μεγάλα, συν οι δορυφόροι όπως είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη, διάφοροι έτσι ψευτοαριστεροί αληθορίζοντες από εδώ και από εκεί, συντάχθηκαν με το μνημόνιο στην πράξη και δήθεν την νέα κυβέρνηση που έπρεπε να φτιαχτεί εθνική σωτηρία, που ήταν κυβέρνηση σωτηρία των δανειστών, ας πούμε. Αυτή είναι από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εάν λοιπόν ο ελληνικός λαός ενημερωθεί σωστά, όπως γίνεται και από αυτή την εκπομπή και από άλλες εκπομπές, και καταλάβει τι γίνεται, πιστεύω και άλλες κινήσεις άλλων ανθρώπων, πνευματικών, οι οποίοι και αυτοί ενημερώνουν, πιστεύω ότι μπαίνουμε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Το δρόμο να, αυτόν ο οποίος προβλέπει την οργάνωσή μας, την αντίδρασή μας και την νίκη. Εγώ πιστεύω σε νίκη. Επομένως λέτε η νίκη και η αλλαγή δεν θα έρθει μέσα από πολιτική λύση, ούτε από κυβερνήσεις συνεργασίες, ούτε... Είναι αλλά προφανές. Μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους. Μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους, εάν το πιστέψουν και οργανωθούν, θα έρθει η λύση. Γι' αυτό και έχω φτιάξει μια αυτοοργάνωση πολιτών ενάντια στο μνημόνιο. Έκανα μια έκκληση, ας πούμε, και είπα: ας οργανωθούμε, ας κινηθούμε. Κάποιοι στην Άδρο φτιάξαν μια ομάδα και με καλέσαν. Κάποιοι άλλοι εδώ στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, σε διάφορες περιοχές. Και αρχίζει ο κόσμος και αυτοοργανώνεται. Τα κινήματα τα διάφορα συνεργάζονται πλέον μεταξύ τους και θα βρεθούν στο Περιστέρι στις 14 του Νοέμβρη για να δούμε πώς μπορούμε να συντονιστούμε. Άλλες δυνάμεις κινούνται. Όλο αυτό θα φτιάξει ένα μεγάλο αντιμνημονιακό μέτωπο. Και επειδή έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, πιστεύουμε σε αυτά, εξηγούμε, νομίζουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε την απέναντι πλευρά που είναι το μνημόνιο και την ξένη κατοχή και τους αντιπάλους μας. Γιατί έχουμε και δίκιο και δύναμη και είμαστε πολλοί και το πιστεύουμε ανιδιοτελώς. Γι' αυτό θα κερδίσουμε, να είστε βέβαιοι. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη αυτή και καλή επιτυχία στο βιβλίο σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.